σπάνια παράκτη, πνεύματι αληθεία, ο παντακού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρό των αγαθών και ζωή χορηγό, ελθέ και σκήνωσον ημί και χάρισον ημά, απάση κυρίδο και σώσον αγαθέ τα ψυχά σιγών. Αμήν. με την Αποκάλυψη του Αγίου Ιωάννου έχουμε ασχοληθεί και ειδικά με τα κεφάλαια 1 και 2, πρώτο και δεύτερο. Για να έχουμε ολοκληρωμένη εικόνα, θα αναφέρω περιληπτικά λίγα από τα προηγούμενα. Είδε, λέγει ο Ιωάννης ο Ευαγγελιστής, σε ημέρα Κυριακή, τον θρόνο του Κυρίου. Να κάθε, λέει, ο Υιός του ανθρώπου. Με άλλα λόγια, ο Κύριος μας. Φορούσε χιτώνα, ποδήρι, ένα ημάκιο σαν που έφτανα μέχρι τα πόδια κάτω, και ζώνη πάνω στο στήθος. Είχε ολόλευκα σαν το άσπρο μαλλί και σαν τα χιόνια τα μαλλιά του. Το πρόσωπό του έλαβε σαν τον ήλιο. Από τα μάτια του, τα οποία σαν φωτεινά, έβγαζε φωτιά. Στο στόμα του κρατούσε δίκοπο μαχαίρι. Δίκοπο μαχαίρι, σπαθί αμφίστομο. Και μπροστά σε αυτό το θέαμα δεν άντεξε, λέγει ο Ιωάννης ο Ευαγγελιστής. Έπεσε μπρούμητα, όπως τα λέγαμε, από το φόβο του, μέχρι που τον σηκώνει, λέγοντας του να μη φοβηθεί. Ένα μόνο του ζήτησε, να γράψει σε βιβλίο όσα πρόκειται να γίνουν γρήγορα. Α, δι, γενέστε εντάχει. Και βέβαια, εκεί το Πνεύμα το Άγιο που τον είχε ζωντανό και έβλεπε το όραμα, του έδωσε τη δύναμη να καταγράψει στο βιβλίο της Αποκάλυψης τα μελούμενα όλα, όλα τα γεγονότα, τα οποία βέβαια είναι γραμμένα μέσα στο βιβλίο της Αποκαλύψεως. Και του ζητάει να γράψει για τις 7 εκκλησίες που υπήρχαν την Αποστολική εποχή στη Μικρά Ασία. Συγκεκριμένα
στους επισκόπους της Μικράς Ασίας, των εκκλησιών της Μικράς Ασίας. Όντως, η Αγία Αποκάλυψη απευθύνεται στις εξής επισκοπές, στους εξής επισκόπους. Στην Έφεσο, στη Σμύρνη, στην Πέργαμο, στα Θυάτυρα, στη Σάρδης, στη Φιλαδέλφια και στη Λαοδίκια. 7 των αριθμών, τις οποίες βέβαια παραβολικά ονομάζει ο Κύριος εφτάφωτη λιγνία. Εφτάφωτη λιγνία. Και βέβαια είναι 7 φωτή, εφτάφωτη λιγνία. Τι γυρεύει με αυτή την επιστολή που γράφει στους 7 επισκόπους? Επειδή τους βλέπει να παρουσιάζουν κάμψη πνευματική, έχουν χαμηλώσει τον πνευματικό τους αγώνα. Βλέπει και έργα τα οποία επαινεί ο Κύριος, αλλά βλέπει και αδυναμίες και λατώματα για τα οποία προλέγει ότι θα κουνηθούν τα λιγνάρια από τον τόπο εκείνο και θα πάψουν να υπάρχουν, θα σβηστούν με άλλα λόγια τα λιγνάρια. Πέρασε από εκεί όλο το Ισλάμ, τα ισοπαίδωσε και δεν υπάρχουν. Αυτό είναι ο σεισμός που έκανε. Πέρασαν οι Τούρκοι και δεν άφησαν λίθο, θα λέγαμε στο λίθο, από τις σκοπές αυτές. Έχουν μείνει σαν απομεινάρια, τιμής έλεγεν, ονόματα που έχουν και σήμερα διάφοροι επίσκοποι για να θυμίζουν το μεγαλείο της πρωτοχριστιανικής εποχής. Λοιπόν, επαναλαμβάνουμε ότι ήσαν 7 ακμάζουσες επισκοπές στη Μικρά Ασία. 7 ακμάζουσες, με ακμή, οι οποίες σήμερα δεν υπάρχουν. Και ο λόγος είναι για να αρθούν, να σβηστούν οι λιγνίες, να μην υπάρχουν επισκοπές, σημαίνει ότι τα έργα που ζητούσε ο Κύριος από τους επισκόπους, αυτούς που ήσαν ταγί, αρχηγοί των εκκλησιών εκεί, δεν ήσαν εκείνα που εκείνος ήθελε. Γι' αυτό και κούνησε τα λιγνάρια. Όμως, δεν είναι βιβλίο που γράφτηκε μόνο και μόνο για τους επισκόπους εκείνους. Γιατί με 2-3 λεξούδες λέει γράψε στο βιβλίο της Αποκαλύψεως α δι γενέστε εντάχει όσα πρόκειται να γίνουν γρήγορα. Και όσα πρόκειται να γίνουν γρήγορα δεν εννοούσε στο άμεσο μέλλον της εποχής εκείνης, αλλά αναφέρεται στα χρόνια που κυλάνε μέχρι σ'ότου φτάσουμε... Υπήρχαν οι επισκόποι. Όχι! Μέχρι σ'ότου φτάσουμε να κλείσει η αυλαία του κόσμου τούτου. Μέχρι σ'ότου φτάσουμε. Δηλαδή μέχρι τη συντελεία των αιώνων, όπως λέμε. Όμως, μέσα σε αυτά τα χρόνια βρίσκεται και το δικό μου τέλος και το δικό σας τέλος. Μπορεί να είναι πριν γίνει
η παγκόσμια εκείνη η μέρα του ερχομού του Κυρίου, ο δικός μου θάνατος και ο δικός σας θάνατος. Αυτό το εντάχει κλείνει και αυτό μέσα. Γιατί κανείς δεν ξέρει ούτε την ημέρα ούτε την ώρα που θα έρθει ο Κύριος να ζητήσει λόγο. Έτσι λοιπόν κουνήθηκαν οι λιγνίες και σήμερα δεν υπάρχουν. Μας βάζει σε σκέψη και πρέπει να μας βάζει σε σκέψη η μετακίνηση των 7 λιγνιών από την Ασία αλλού, όπως εδώ, στην Ελλάδα και αλλού. Γιατί σύμφωνα με το λόγο του Κυρίου, με το λόγο του Κυρίου πάντοτε, ο οποίος όταν έπεσε ένας πύργος και πλάκος εκεί κάποιους Γαλιλαίους, είπε ότι δεν ήσαν αυτοί οι άνθρωποι κακοί μόνο να πέσει να τους πλακώσει. Μην νομίζετε εσείς ότι έχετε κάποια διαφορά από αυτούς. Αυτό που έγινε σε αυτούς μπορεί να γίνει σε εσάς αύριο. Και στον καθένα. Και στον καθένα βέβαια. Αυτή την ισχύ έχει. Και στον καθένα. Άρα λοιπόν κουνήθηκαν οι λιγνίες, τα 7 λιγνάρια, προς γνώση και συμμόρφωση. Για να βάλουμε, όπως λέει ο λαός, μυαλό, το πάθημα ταλονού να γίνει δικό μας μάθημα. Άλλωστε, μου κάνει εντύπωση σε επιστολές, δεν θυμάμαι πού ακριβώς είναι, που γράφει ο Απόστολος Παύλος, για αυτό που λέμε τώρα, το πάθημα γίνεται μάθημα. Και το αναφέρει και για τον Κύριο. Έπαθε, λέει ο Κύριος. Αφών έμαθε. Το πάθημα μαθαίνει τον κάθε άνθρωπο. Και επειδή το πάθημα αναφέρεται τώρα σε 7, στην 7 αυτή τη λιγνία, ας γίνει μάθημα σε όλους εμάς. Γιατί η ιστορία πάντα επαναλαμβάνεται. Μάλιστα. Αυτή την εισαγωγή για την 7 αυτή τη λιγνία κάναμε για να μεταβεθούμε τώρα και σε άλλα πιο γενικά. Κάνω την ανάγνωση. Μετά ταύτα είδων και ειδού θύρα ανεωγμένη εν το ουρανό και η φωνή η πρώτη ηνίκουσα ως σάλπικος λαλούσης μετε μου λέγον ανάβα όδε και δείξωση αδιγενέστε μετά ταύτα. Και είδα, λέει, μετά από τα όσα αναφέραμε, να μια πόρτα ανοιχτή, μια θύρα ανεωγμένη στον ουρανό. Και η φωνή που άκουσα στην αρχή, η οποία ηχούσε σαν σάλπιγγα, έλεγε δυνατά, ανέβα εδώ και δείξωση, και θα σου δείξω, αδιγενέστε, όσα πρέπει, το λέξη πρέπει είναι πρέπει, να γίνουν μετά από αυτά. Και ευθέως εγενόμηνε πνεύματι και αμέσως κατάλαβα ότι βγήκε από τον βγήκε ο εαυτός μου από μέσα, η ψυχή μου με άλλα λόγια. Το διάβαζα και σήμερα στον Άγιο Αντώνιο. Βγήκε, λέει, από τον εαυτό του. Ο εαυτός μας είναι όχι το σώμα, ο εαυτός μας είναι αυτό που μας δίνει τη ζωή ολόκληρη και το ό,τι έχουμε σκέψει στο μυαλό μας, τα πάντα. Αυτός είναι αυτός μας. Και ο Άγιος Ιωάννης λοιπόν λέει, εγενόμην εν πνεύματι. Και ειδού θρόνος, έκυτο εν το ουρανό. Είδε
θρόνο ψηλά στον ουρανό. Και επί τον θρόνο καθήμενος. Και πάνω στο θρόνο αυτός που καθόταν. Όμοιος οράσει λίθο η άσπιδη και σαρδίο. Αυτός λοιπόν φαινόταν στα μάτια που καθόταν στο θρόνο, φαινόταν στα μάτια λαμπρός σαν μπριλάντι και κόκκινος σαν το πολύτιμο λιθάρι. Λαμπρός στο πρόσωπο σαν μπριλάντι και κόκκινος σαν πολύτιμο λιθάρι, που βέβαια τον συναντάει κανείς το λιθάρι αυτό στη Σάρδης. Αστράφτη δηλαδή λαμπρά η αγιό της και το φως του και είναι γεμάτη φωτιά η εκδίκηση της δικαιοσύνης του. Συγχρόνως όμως είδα και το σύμβολο της Ήρηδος, το ουράνιο τόξο. Ήταν τριγύρω από το θρόνο. Κύκλωθεν του θρόνου. Ομοίως όρασης μαραγδίνων. Σαν να ήταν φτιαγμένος, το ουράνιο τόξο δηλαδή, από σμαράγδι, σμαράγδια. Πολύτιμα λιθάρια, το ίδιο μιλήθη. Και κύκλωθεν του θρόνου θρόνοι 24. Γύρω από το θρόνο το κεντρικό, βαθόταν το πρόσωπο το επίσημο, το λέγαμε εμείς σήμερα, βρίσκονταν 24 θρόνοι. Και επί τους θρόνους τους 24, 24 πρεσβύτερους, 24 ηλικιωμένους, να κάθονται, περιβεβλημένους ενηματίης λευκής, να είναι ντυμένοι, με άσπρα ντυμάτια. Και επί τας κεφαλάς αυτών, στεφάνους Χριστούς. Χρυσά στεφάνια. Βέβαια πρόκειται για στεφάνια της αιώνιας δόξης του Θεού. Και όπως θα δούμε και παρακάτω, πρόκειται για τους πεπελεκισμένους, για εκείνους τους οποίους επάνω έχει πέσει το τσεκούρι της οργής των αθέων, και έχουν θυσιάσει τη ζωή τους και έχουν χύσει το αίμα τους στο όνομα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Αυτοί είναι που τους είδε να φοράνε 24 στεφάνια. Και βέβαια πάντα συμβολικά. Γιατί οι μάρτυρες δεν είναι μόνο 24, αλλά αυτοί είναι οι αντιπρόσωποι των μαρτύρων. Οι αντιπρόσωποι των μαρτύρων είναι, έχουμε πέριξιμον, λέει ο Απόστολος Παύλος, νέφος μαρτύρων. Τόσους πολλούς μάρτυρες που είναι άπειροι, όπως είναι τα, δεν μπορούμε να μετρήσουμε τα νέφη, τα σύννεφα. Φόραγαν λοιπόν 24 πρεσβύτεροι, 24 αμαράντινα δοξασμένα από τη δόξα του Θεού στεφάνια. Και εκ του θρόνου και από το κεντρικό θρόνο εκπορεύονται άστρα πέ και φωνέ και βροντέ. Το θρόνο εκπορεύονται, εκπέμπονται φωνές, βροντές, αστραπές. Τώρα ο Βασίλειος που έχει πάει και στο Σινά, θα του έχουν αφηγηθεί εκεί πέρα ότι όταν ανέβηκε ο Μωυσής να πάρει τον νόμο, εκεί καπνός, εκεί φωτιά, εκεί φωνές, βροντές και αστραπές. Είναι όμοια ακριβώς η εικόνα όπου κάνει την παρουσία του Θεός.
Έτσι δεν είναι. Μπορείς να βλέπεις το πρόσωπο. Δεν, τα οπίστια του λέει, έβλεπε και αυτά συμβολικά. Δεν πρόκειται για παρουσία έτσι πως την νιώθουμε σαν παρουσία Θεού. Όμως αυτό που έζησε και ο Μωυσής και η κάτω στους πρόποδες, γιατί είδαν λέει να σύεται το όρος ολόκληρο, το όρος Σινά, και να καπνίζει. Ήταν λέει καπνίζον το όρος. Και εδώ λοιπόν εκπορεύονταν φωνές, βροντές και αστραπές. Κάθε εντολή έπαιρνε τη σπηλιά. Μάλιστα. Φωτιές, κάθε εντολή πέρα. Έχουμε μία ομοιότητα και εδώ στην Αποκάλυψη. Εδώ δε στην ουσία πρόκειται για τη μεγαλοπρέπεια του Θεού. Έτσι. Όχι για να προξενήσει το δέος, γιατί ο Θεός είναι φοβερός. Είναι φοβερός για το κακό. Γιατί δεν ζει ποτέ τις εντολές του. Γι' αυτό είναι φοβερός. Και 7 λαμπάδες πυρός και όμενε ενώπιον του θρόνου του Θεού. Είδε στο θρόνο το κεντρικό του προσώπου εκείνου που ήταν το, ο Υιός του ανθρώπου, ο Κύριος μας δηλαδή, είδε να καίνε 7 λαμπάδες γεμάτες από φωτιά. Και το εξηγεί. Αυτές οι λαμπάδες είναι τα 7 πνεύματα του Θεού. Προσοχή, δεν είναι τα πνεύματα 7 του Θεού. Ένα είναι το Άγιο Πνεύμα και μόνο. Αλλά εδώ μιλάει για τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Και τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Και με το αριθμό 7 συνήθως αποκαλύπτεται η πληρότητα των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος. Η ολοκλήρωση θα λέγαμε των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος. Ναι, αλλά το αναφέρει έτσι με ανθρώπινα μέτρα για να καταλάβουμε εμείς. Άρα λοιπόν, εδώ έχουμε μαζί με τον Κύριο της Δόξης και το Άγιο Πνεύμα. Και ενώπιον του θρόνου ως θάλασσα η αλήνη ομοία κρυστάλλο μπροστά στο θρόνο, μια θάλασσα λέει σαν γυάλινη έμοιαζε, από κρύσταλλο και εν μέσω του θρόνου και κύκλο του θρόνου και στη μέση του θρόνου και γύρω από το θρόνο 4 ζώα γέμοντα οφθαλμών έμπροσθεν και όπισθεν. 4 ζώα είναι. Το κάθε ένα από αυτά τα ζώα ολόκληρο είχε μάτια. Μάτια μπροστά, μάτια πίσω, μάτια δεξιά, μάτια αριστερά. Δηλαδή ήταν ολόκληρο μάτια. Τα 4 αυτά ζώα ήσαν, θα λέγαμε, σε ολόκληρο το σώμα τους, πρόκειται για πνευματικά ζώα, ήταν γεμάτα από μάτια. Και λέει, έμπροσθεν και όπισθεν. Δεν υπήρχε κάτι που να μην το βλέπουν. Και το ζώο το πρώτο, όμοιον λέοντι. Το πρώτο ζώο έμοιαζε με λιοντάρι. Και το δεύτερο ζώο, όμοιο μόσχο, μοσχάρι. Και το τρίτο ζώο, έχουν το πρόσωπον ως ανθρώπου. Και το τέταρτο ζώο, όμοιον αετό πετωμένο. Έμοιαζε με αετό. Τέσσερα λοιπόν ζώα. Ένα που έμοιαζε με λιοντάρι, ένα που έμοιαζε με μοσχάρι, ένα με άνθρωπο και ένα με αετό. Αν κοιτάξετε στο τρόνο της Παναγίας, της Αναλήψεως, ψηλά, θα δείτε δίπλα στον κάθε Ευαγγελιστή και ένα από αυτά τα ζώα. Όταν λοιπόν βρεθείτε στην Ανάληψη, ρίχτε μια ματιά πάνω και θα δείτε δίπλα στο κάθε Ευαγγελιστή να υπάρχει και ένα από αυτά τα ζώα. Να
πούμε εδώ στην προκειμένη περίπτωση, τι συμβολίζει το κάθε ζώο, μια και βρεθήκαμε, βρισκόμαστε εδώ πέρα τώρα. Το ζώο, το λιοντάρι, είναι ο βασίλευς των ζώων. Και ο Κύριος μας είναι ο βασιλεύς των βασιλευόντων. Είναι εκείνος που ίδρυσε την εκκλησία μας και είναι αρχηγός. Άλλωστε είναι και ο δημιουργός του ουρανού και της γης. Το δεύτερο ζώο, ο μόσχος. Έτσι. Και έθισε, λέει, ο πατέρας του ασώτου μεθαύριο, όταν γύρισε ο γιος στο σπίτι, το μοσχάρι το συντευτό. Εμείς είναι βέβαιο ότι έχουμε ξεστρατήσει από την πατρίδα μας, τον Παράδεισο. Ζούμε τη ζωή της ασωτείας και δεν υπάρχει αντίρρηση καμία γι' αυτό. Κάνουμε ό,τι μας αρέσει και όχι γεννηθεί το θέλημά σου. Και όχι με φόβο Θεού. Βέβαια, το θέλημά μας αυτό είναι χωρίς φόβο Θεού. Και αν τύχει και γυρίσουμε, και γυρίζουμε, δηλώνουμε τάνια, μας λέει στον καθένα ο μόσχος, ο συντευτός, το σώμα και το αίμα του Κυρίου σας περιμένει. Ελάτε να γευθείτε. Η τράπεζα γέμει. Έτσι είναι γεμάτο το τραπέζι, κρυφήσατε πάντες. Ελάτε όλοι να φάτε και να ευχαριστηθείτε. Και βέβαια πρόκειται για σώμα και αίμα Κυρίου. Και σήμερα διάβαζα που είπε ο Κύριος. Εάν δεν φάτε το σώμα μου και αν δεν πείτε το αίμα μου, δεν έχετε μαζί μου θέση και ζωή. Καμία, απολύτως. Το μασχάρι λοιπόν συμβολίζει τον Κύριο ως άνθρωπο που θυσιάστηκε. Το τρίτο ζώο, όχι το ζώο, ναι, ο άνθρωπος δηλαδή, ο άνθρωπος, είναι η σάρκωση του Κυρίου. Ήρθε σαν άνθρωπος επάνω στη γη. Και ο αετός, που είναι βέβαια και των εθέρων βασιλιάς, ο αετός δεν είναι των εθέρων, πιο ψηλά από όλα τα πτηνά πετάει, ναι, και έχει και το δυνατότερο μάτι. Λοιπόν, αυτό είναι δίπλα στον Άγιο Γιάννη τον Θεολόγο, άμα κοιτάξετε στην ανάλυση. Πως είναι ψηλά έτσι, θα δείτε τον Θεολόγο και να έχει ένα αετό δίπλα. Πρόκειται για τον ψαρά εκείνο, τον αγράμματο. Νομίζω, αγράμματος, πέρα για πέρα, αλλιέας, εσύ τα έχεις δει με τα μάτια σου εκεί πέρα, εμείς τα έχουμε δει. Λοιπόν, ναι, θα έρθει η ώρα, άμα είναι η ώρα προηγημένη. Εγώ κάνω την αποή, μου πέραν πάω. Άμα παρακαλά και αξίωσε ένα θέμα. Θα πάμε. Εκεί. Να έχεις πίστη ότι θα πας αποκριστικά να προσκυνήσεις και να έχεις το μυαλό σου σε ποιο χώρο βρίσκεσαι. Μα γι' αυτό πάμε, για να βρισκόμαστε στον χώρο που θέλουμε να βρισκόμαστε. Ζεις το δέος του ουρανού. Λοιπόν, ο αετός λοιπόν δίπλα στον Άγιο Γιάννη. Δεν υπάρχει άλλος Ευαγγελιστής από τον Άγιο Ιωάννη. Άλλωστε, κοιτάξτε τι διαβάζει την Αποκάλυψη. Τον πήρε ο Κύριος, λέει, με το πνεύμα του και τον ανέβασε σε ημέρα Κυριακή και έδινε το θρόνο του ψηλά στον ουρανό. Αετός δεν έγινε. Αετός έγινε. Με ελπνεύματι αετός. Πέταξε ψηλά, πήρε από εκεί, από τον Κύριο, τα πνευματικά, δεν τα πήρε κανένας άλλος με αυτόν τον τρόπο. Έτσι. Και τα κατέγραψε. Το θεολογικότερο Ευαγγέλιο από τα τέσσερα είναι το Γιάννη του Ευαγγελιστού. Το θεολογικότερο. Είναι ξεκάθαρα πνευματικό Ευαγγέλιο, ό,τι και διαβάσει κανείς, ενώ τα άλλα έχουν και γενεαλογίες μέσα, δηλαδή από αυτό γεννήθηκε ο Χριστός, από εκείνον, από εκείνον κλπ. Εδώ μέσα στο Ιωάννου βλέπουμε μία ουράνια θεολογία, την οποία πήρε όταν πέταξε σε ένα αετό στον ουρανό επάνω. Και λέγει τώρα, και τα τέσσερα ζώα εν καθέν αυτών έχουν ανατέριγα σεξ. Το καθένα από αυτά τα ζώα είχε έξι φτερούγες, το καθένα.
κύκλωθεν και έσωθεν γέμους οι οφθαλμούς και γύρω γύρω από το σώμα τους και εσωτερικά, παντού δηλαδή με λόγια το λέγαμε, είναι γεμάτα μάτια. Και ανάπαυσιν ουκ έχουσιν ημέρας και νυχτός. Δεν αναπαύονται μέρα και νύχτα. Τα τέσσερα εκείνα ζώα γύρω από το θρόνο του Θεού. Τι κάνουν που δεν αναπαύονται? Κάνουν αυτό που κάναμε εμείς την Κυριακή στην Εκκλησία. Λέγουσιν Άγιος, 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 Κύριος ο Θεός, ο Παντοκράτορ. Ψάρουν το Άγιος, Άγιος. Και εμείς μπαίνουμε στο ναό του Θεού σαν στήλες άλατος και μπαίνουμε σαν πάγος από την Εκκλησία. Ναι, σαν πάγος. Και λέγει, και φωνάζουν τα τέσσερα ζώα, ο Ον, ο Ιν και ο Ερχόμενος. Σύ είσαι εκείνος που υπήρχες, που υπάρχεις και θα υπάρχεις και που θα έρθεις. Και ο Ερχόμενος, έτσι. Και όταν δώσει τα ζώα δόξα και τιμή, και όταν λέει με αυτόν τον τρόπο τα τέσσερα ζώα δοξάσουν το Θεό, και είπαμε τον τρόπο ακατάπαυστα, ακατάπαυστα, ασταμάτητα. Μου κάνει εντύπωση, θα κάνω μια παρέμβαση σήμερα που διάβαζα για το κήρυγμα της Κυριακής, θα το πω, είναι πολύ ωραίο. Επρόκειτο να κοιμηθεί, να πεθάνει, ένας γέροντας. Παραπέρα από τον γέροντα που επρόκειτο να ταξιδεύσει στον ουρανό επάνω, ζούσε ο Άγιος Παχώμιος, ένας μεγάλος ασκητής της Εκκλησίας. Ο γέροντας, βρισκόμενος στο τέλος του, ζήτησε να πάει να του φέρει τον Άγιο Παχώμιο να του δώσει την ευχή, όπως είχε δώσει και τους άλλους. Παίρνει συνοδούς ο Άγιος Παχώμιος μαζί του, από το μοναστήρι του, και ξεκινάνε. Σε κάποιο σημείο του δρόμου, σε κάποια απόσταση από τον γέροντα που τον ζήτησε, σταματάει ο Άγιος Παχώμιος και κοίταγε ψηλά στον ουρανό. Το κοιτούσαν τα πνευματικοπαίδια του, οι σύνοδοί του. Ιερά γέροντα του λέει, σε κάποια στιγμή, πάμε να προλάβουμε τον άνθρωπο. Με υμνοδία πηγαίνει, λέει πάνω η ψυχή του. Με υμνοδία πηγαίνει από αγγέλους επάνω η ψυχή του. Να πω, να μην πω, δεν μπορώ να πω τίποτα. Έχουμε δίπλα μας, αρκεί να το καταλαβαίνουμε καλά, αγγέλους. Έχει εμπιστευτεί ο Θεός τη δική μας ψυχή, ολόκληρους εμάς, σε υπηρετικά πνεύματα, σε αγγέλους. Άγγελων ειρήνης, πιστών, οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών. Το λέει η Εκκλησία μας. Και να, που εδώ, έτσι, αυτό συνέβαινε. Και μπορεί να το καταλαβαίνει, λένε, είχε τον άγγελό του αυτός και φύτωσε. Ναι, έτσι είναι. Έτσι είναι. Και όμως υπάρχει η πραγματικότητα. Έτσι είναι, έτσι ακριβώς είναι. Αρκεί να ζούμε και να το καταλαβαίνουμε. Όποιος διαβάζει και Παλαιά Διαθήκη, βέβαια εγώ έχω αρχίσει και πάω πολύ ραχάτικα, παρόλο ότι είμαι θεολόγος, σιγά σιγά, για να μπορεί να μου μείνουν αυτά που διαβάζω. Λοιπόν, εκεί κάπου από μικρός που το κάναμε στην καθηγητικά, θυμόμαστε ότι το βίντεο πατέρας στέλνει το παιδί του να κάνει μια επίσκεψη σε ένα συγγενή και στον δρόμο συναντάει κάποιον και ήταν αγγελός του. Και μπορεί να ξέρει με μορφή ανθρώπου, το συνόδευσε μέχρι εκεί που έπρεπε να πάει. Έχουμε λοιπόν, όπως υπόθηκε από τον Βασίλη και από την Γραφή, το φύλακα άγγελό μας. Έτσι λοιπόν και εδώ, ακατάπαυστα γύρω από το θρόνο του Θεού είδε τα τέσσερα εκείνα ζώα. Πλην όμως ίσως και αλλού δούμε παρακάτω, ίσως και έχουμε ακούσει πολλές φορές το Παπά να λέει την ευχή. Μύριε, μυριάδες
και χίλια χιλιάδες ειστήκεσαν εις αγύρω γύρω από το θρόνο του Θεού. Και εκεί λέει ο παπάς, βοώντα και καλαγώντα και λέγοντα, τα χερουβίμ και σεραφείμ λέει, βοούσαν και έκραζαν και έλεγαν. Και ψάλλει ο ψάλτης, Άγιος, 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 συμπληρώνει. Αυτό έψαλαν. Αν έχουμε σχέση με τη Θεία Λειτουργία, κατανοούμε τι γίνεται. Γίνοντας σήμερα το μεσημέρι. Κατανοούμε τι ακριβώς γίνεται μέσα στο χώρο αυτό που είμαστε τώρα εμείς και που δεν καταλαβαίνουμε πώς στεκόμαστε. Πολλές φορές, δεν καταλαβαίνουμε πώς στεκόμαστε καθόλου. Αυτό το σημείο το... στο κύκλο με τα... το ουράνιο τόξο που λένε, μπροστά υπήρχε ένα... το έχει σε εικόνα μέσα η Αποκάλυψη. Ένα πράγμα κένω έτσι και βυθιζόταν προς τα κάτω. Από εκεί θα ερχόντουσαν οι φωνές που λέει το χταγωγιά. Αυτά δεν ψάχνονται. Αυτά δεν ψάχνονται που θα ερχόντουσαν. Να συνεχίσουμε να δούμε το μέχρι που θα φτάσουμε εκεί πέρα. Λοιπόν, μάλιστα. Δόξα και τιμή λέει και ευχαριστία σε αυτόν που κάθεται επί του θρόνου που ζει στους αιώνας των αιώνων. Αφού λοιπόν δόξασαν τα τέσσερα ζώα, πρόκειται για Χερουβίμ και Σεραφείμ, αμέσως μετά πεσούνται οι 24 πρεσβύτεροι ενώπιον του καθημένου επί του θρόνου. Πέφτουν και προσκυνάνε μπροστά στο θρόνο οι 24 πρεσβύτεροι. Εδώ, για να δώσουμε μία ερμηνεία, που την έχω διαβάσει κι εγώ, ή από εδώ ή από αλλού, 12 είναι από τις φυλές του Ισραήλ και 12 από τις ουρατρικές φυλές που έχουν γίνει οι χριστιανοί. Αντιπρόσωποι. Αντιπρόσωποι. Βεβαίως. Και λέει, τι είπε ο Κύριος, θυμάστε, είπε ο Κύριος. Λέει, εμείς Κύριε που τα αφήσαμε όλα, πιθανόν ο Πέτρος το είπε. Ναι, στην άλλη ζωή τι θα έχουμε. Θα σταθείτε λέει σε 12 θρόνους να κρίνετε τις 12 φυλές του Ισραήλ. Και εμείς που είμαστε από ιδωλατρικά γέννη, γιατί η Ελλάδα ήταν γεμάτη πέρα για πέρα από είδωλα. Χριστός γρή δεν ακουγότανε, μεσάλιστα. Λοιπόν, ήρθε ο Παύλος και ξύπνησε την Ελλάδα ολόκληρη. Βαπτιστήκανε, είμαστε και εμείς χάρη στον Παύλο, στη χάρη του Κυρίου βέβαια, αλλά ο Παύλος είναι εκείνος που σαν άνθρωπος μας ξύπνησε. Έχουμε και εμείς λοιπόν τους αντιπροσώπους μας. Από όλα τα ιδωλατρικά έθνη, τους λαούς δηλαδή, είναι 12 στον ουρανό επάνω, σε 12 θρόνους. Και αυτοί οι 12 πρεσβύτεροι θα κρίνουν εμάς. Θα κρίνουν εμάς. Και τι λένε λοιπόν αυτοί οι 12 που πέφτουν κάτω και προσκυνάνε. Άξιος ο Κύριος και Θεός ημών. Είσαι άξιος εσύ, ο Κύριος μας και Θεός μας. Λαβήν την δόξαν και την τιμή και τη δύναμη. Να σε δοξάσουμε. Γιατί εσύ έχει τη δύναμη και τη δόξα εκείνη. Ότι εσύ έκτισες τα πάντα και τις έκτισες τα πάντα. Και για το θέλημά σου ήσαν, για το θέλημά σου ήσαν και εκτίστηκαν. Ήθελες και σταθήκανε και εκτιστήκανε. Μόνο το θέλημα, το θέλω το δικό σου, είναι εκείνο που έφερε από το μηδέν τα σύμπαντα στην ύπαρξη και στη ζωή. Να κάνω μία πολύ μικρή, για να πούμε και στο θέμα και να δώσουμε τέλος μετά. Έχουμε λοιπόν μπροστά μας μια πόρτα ανοιχτή. Σαν να είμαστε σε θέατρο κατά έναν τρόπο, αλλά θέατρο που ο ουρανός ανοίγει και όχι η γη. Τέτοια θέατρα που δεν τα βλέπει ο πολύς ο κόσμος. Που λέει ο Απόστολος Παύλος, «Ον ούκιν άξιος ο κόσμος». Για τέτοια θέατρα δεν είναι άξιος ο κόσμος. Ο κόσμος. Το λέει πολύ καθαρά και να μην παραξενευόμαστε.
Κάπου παρακάτω θα δούμε να λέει. Στενή πύλη. Θα σου δώσω πολύ ήρωα να βάλει στα μάτια, λέει παρακάτω. Πολύ ήρωα στα μάτια, δεν λέει εδώ. Στα μάτια αυτά. Πραγματικά. Εδώ, έχουμε μάτια άλλα που βλέπουμε. Στα καρδιά. Σαν εκείνα τα μάτια που είδαμε μόλις προηγουμένως. Που είχαν τα εξαπτέρυγα εκείνα. Ήταν λέει ολόκληρο το σώμα μάτια. Και η ψυχή μας μέσα είναι ολόκληρη μάτια. Δεν είναι ακριβώς τα σεραφείμ είναι. Ακριβώς τα σεραφείμ. Ολόκληρη η ψυχή μας είναι μάτια. Αλλά αφού αφήνουμε και πέφτει πίχτρα επάνω το κακό, θα χρειαστεί και εμείς να πάρουμε κολλήριο, όπως λέει μέσα η Αποκάλυψη, να τα καθαρίσουμε, ίσως δούμε λιγάκι και με αυτό το λιγάκι να μας αξιώσει ο Θεός να δούμε και το πολύ μετά ύστερα. Κολλήριο είναι η προσευχή. Θα το δούμε τι είναι ακριβώς. Κολλήριο, διάβαζα αγαπητέ, γιατί ακούγεται πολύ εδώ στο κοροπή. Θα το πω σαν παρατήρηση, σαν σχόλιο, σαν παράπονο και σαν τι άλλο να το πω, σαν απάντηση σε κάποιον που λέει, δεν χρειάζεται νηστεία. Τόσο το κόβει, τόσο λέει. Και όμως διάβασα στο Κλίμεντα της Ρώμης, έναν επίσκοπο της Ρώμης, της Αποστολικής εποχής όμως, και το κηρύττω σαν να είναι ο ίδιος. Νηστεία μίζων προσευχής. Η νηστεία είναι ανώτερη την προσευχή. Μήπως πρέπει να το εξηγήσει. 40 ημέρες, 40 ημέρες. Μπράβο, συγχαρητήρια, αυτό θα έλεγα. Μήπως πρέπει τότε... τυφλοί να είμαστε. Μου κάνει εντύπωση ότι ζήτησε ο Κύριος τότε ζήτησε να πληθούν, να καθαριστούν, να φορέσουν τα καθαρά τους, όχι μόνο οι άνθρωποι, αλλά και τα ζώα. Και τα ζώα. Και να παίχουν και τρεις ημέρες, λέει, από τις γυναίκες, να μην κοιμηθούν μαζί. Ακριβώς. Ζήτησε νηστεία για να ανέβει ο Μωυσής στο όρος επάνω. Και εμείς θα έρθουμε να πούμε, δεν χρειάζεται νηστεία για να πάρουμε σώμα και μα Κυρίου. Δεν είμαστε ανώτεροι του Κυρίου. Μάλιστα. Δυστυχώς. Θα τον ακούσουμε τώρα στις 400, να λέει, «Σι δε όταν νηστεύεις, άλυψέ σου την κεφαλή και το πρόσωπο σου νύψε». Τον είδε τον Κύριο, θα ακούσουμε τον Κύριο. Και θα ακούσουν τις πατέρες να φωνάζουν. Νηστεία ίσον μητέρα της υγείας. Μητέρα της υγείας, του σώματος, αλλά και της ψυχής. Και για τα δύο. Γιατί αν το δαμάς το σώμα, σε δαμάρει και η ψυχή σου. Πνευματική τροφή. Δηλαδή όπως το σώμα θέλει τροφή για να ζήσει και το πνεύμα θέλει προσευχή για να στρωθεί. Και εμείς έχουμε βρει όμως την εύκολη λύση. Ποια είναι αυτή? Να προσεύχουμε τα εξερχόμενα. Μπράβο. Μπράβο. Και όχι τα εξερχόμενα, δεν είναι εμείς. Έγινε όμως κατά έστω. Όχι, δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Ακριβώς δεν είναι έτσι. Όλα έχουν μία σειρά. Όλα έχουν τον προορισμό του. Πάει και τελείωσε. Να δώσουμε την απάντηση σε αυτό, γιατί ο Κύριος το έχει πει αυτό, αλλά δεν το έχει πει για αυτή την περίπτωση που λέμε τώρα να καταργηθεί η νηστεία. Ήταν η μέρα Σάββατο και πεινούσαν οι μαθητές του και άπλωσαν το χεράκι και κόψανε στάγια. Και φάγανε. Και πεταχτήκαν οι Εβραίοι και είπανε, οι μαθητές του τρώνε μέχρι τα χέρια, δεν βλέπεις. Και εδώ γράφουν τα βιβλία ότι πρέπει να πλένουμε τα χέρια, να καθαριζόμαστε. Και η μέρα Σάββατο. Όχι, το θέμα ήταν αυτό, ότι πρέπει να καθαρίζονται τα χέρια, να τα πλένουμε. Και αναγκάστηκε και τους είπε, που φάγανε το στάχι εκείνο που κόψανε και πήγε μέσα τους, μολυθήκανε και δεν μολυνόσαστε εσείς που καταδικάζετε τώρα αυτούς τους αθώους. Αυτό το πνεύμα ήταν. Και το έχουμε εμείς επειδή δεν θέλουμε την νηστεία. Έτσι μπράβο. Να λέμε τα εξερχόμενα. Γιατί και ο Μωυσής λέει εν το ιερό δεν ζελούσει. Έχουμε, επαναλαμβάνω, η νηστεία είναι νόμος του Θεού. Από την Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη. Νόμος του Θεού. Εκείνος που κηρύττει τα αντίθετα είναι αιρετικός. Τελείωσε. Αυτό να λέγεται. Είναι αιρετικός. Γιατί βάζει και όχι μόνο ερωτικός, αλλά πάνω και από τον Κύριο. Μα... Που λέει, Βασίλεια, συγγνώμη, που λέει, εγώ σας λέω, λέει ο Κύριος,
Όταν νηστεύετε, δεν λένε να μην νηστεύετε, να καλοπληρώσαστε να μην, και να μην δείχνετε ότι νηστεύετε. Θα νηστεύετε όμως, είναι ανάγκη. Και ο Απόστολος Παύλος φωνάζει, όσο ο έξω άνθρωπος φθείρεται, ανταλλώνεται σε έργα αγαθά και στη νηστεία επομένως, τόσο ο εσωτερικός άνθρωπος, η ψυχή, γίνεται καινούρια, ανακαινίζεται. Λοιπόν, και είδα επί τη δεξιά του καθημένου, επί του θρόνου, βιβλίο γεγραμμένων, έσωθεν και έξωθεν. Στο δεξί χέρι, λέει αυτός που κάθεται στον θρόνο, είχε ένα βιβλίο, γραμμένο και μέσα και έξω. Κατεσφραγισμένον, σφραγής είναι 7. Ήταν σφραγισμένο με 7 σφραγίδες. Γι' αυτό και σήμερα λέμε, α, αυτό είναι μυστικό και τόσο μυστικό απόρριτο, σαν βιβλίο 7 σφράγιστο, με 7 σφραγίδες. Βλέπω προηγούμενος τι είπε, 7 πνεύματα ενώπιον του θρόνου του Θεού. Τώρα λέει, με 7 σφραγίδες. Πρόκειται για ιερό αριθμό που χρησιμοποιείται μέσα στην παλαιά ξεκινή δίθηκη. Λέει ο Πέτρος, Κύριε, πώς άκης, λέει, απέσαι ο αδερφός μου. Πόσες φορές θα πες να συγχωρήσω, έως 7, του λέει. Πάλι τον άλλο 7, λέει εκεί. Λέει, όχι, λέει, και πάλι ο Κύριος απαντάει, έως 70 7, πάλι τον 7 βάζει ο Κύριος. Είναι συμβολική η αριθμή, παρακαλώ, και δεν πρόκειται για πραγματικότητες. Έτσι. Για να δείξει το βαθύτερο νόημα. Κάποιο νόημα βαθύτερο. Άρα λοιπόν, κράταγε στο δεξί του χέρι, αυτός που κατά στο θρόνο ο Κύριος μας, βιβλίο σφραγισμένο με 7 σφραγίδες. Και όμως ήταν γραμμένο, λέει, και μέσα και έξω. Και είδα άγγελο ισχυρό. Είδα άγγελο με δυνατή φωνή να φωνάζει. Τις εστιν άξιος ανοίξε το βιβλίο και λύσε τα σφραγίδας αυτού. Αυτό δεν χρειάζεται εξήγηση. Ποιος είναι άξιος να ανοίξει το βιβλίο και τις σφραγίδες του. Και ουδείς εδύνατο εν το ουρανό, ούτε επί της γης, ούτε υποκάτω της γης. Ανοίξε το βιβλίο, αλλά ούτε βλέπει αυτό. Όχι μόνο να το ανοίξουνε, αλλά ούτε να το ατενίσουνε το βιβλίο αυτό που κρατούσε ο Κύριος στα χέρια. Και εδώ παρακαλώ λίγη προσοχή. Και εγώ έκλαιον πολύ, δεν χρειάζεται εξήγηση εκεί, ότι ουδείς άξιος ευρέθη, ανοίξε το βιβλίο, ούτε βλέπει αυτό. Και εις εκ των πρεσβυτέρων μη λέγει, ένας πρεσβύτερος μου λέει, λέει στον Ιωάννη, τον Ευαγγελιστή που έγραψε την Αποκάλυψη, τι του είπε, μη κλέ, αφού είδε ότι ούτε εν το ουρανό, ούτε εν τη γη, ούτε υπό κάτω της γης υπάρχει ο άξιος για να το ανοίξει, έπεσα και έκλαψα. γιατί να μην ανοιχτεί το βιβλίο να δούμε τι γράφει μέσα. Και λέγει, μη κλέ, ιδού ενίκησε ο Λέων, το λιοντάρι που είδε επάνω, ο βασιλιάς των βασιλευόντων, ο Κύριος των κυριευόντων, ο Κύριος μας δηλαδή, ο εκ της φυλής του Ιούδα, η ρίζα Δαβίδ, από τη φυλή του Ιούδα και από τη γενιά του Δαβίδ, κατάγεται ο Κύριος μας σαν άνθρωπος. Σαν Θεός δεν υπάρχει να έχει γενεαλογία, αλλά σαν άνθρωπος. Έχει την καταγωγή του από τον Δαβίδ και από τη φυλή του Ιούδα. Μάλιστα. Και λέγει, αυτός δύναται ανοίξει το βιβλίο και τα 7 σφραγίδας αυτού. Αυτός θα το ανοίξει. Άλλωστε αυτός και το έδινε το βιβλίο. Και αυτός ήταν ικανός και είναι, αφού είναι παντοδύναμος, να ανοίξει το βιβλίο αυτό. Και είδον εν μέσω του θρόνου και των 4 ζώων
και εν μέσω των πρεσβυτέρων αρνίων εστικός και εσφαγμένων. Είδα, λέει, στη μέση ακριβώς του θρόνου και γύρω-γύρω από, τους θρόνους τους 24 ένα αρνί να στέκει σφαγμένο, σφαγμένο. Έχουν κέρατα 7, πάλι ο αριθμός 7 από ό,τι βλέπετε, και ο φθαλμός 7. Και το εξηγεί. Άισι τα 7 πνεύματα του Θεού, αποστελόμενα εις πάσα τη γη. Εδώ πρόκειται για το Άγιο Πνεύμα. Καθαρά επαναλαμβάνουμε. Τα 7 πνεύματα είναι αριθμός που φανερώνει την πληρότητα, την ολοκλήρωση του Άγιου Πνεύματος. Το οποίο Άγιο Πνεύμα θυμόμαστε πολύ καλά ότι κατέβηκε την ημέρα της Πεντηκοστής στη γη επάνω και φώτισε τους Αγίους Αποστόλους. Και λέει ξεκάθαρα εδώ, αποστελόμενα στη γη, από τον Κύριο, τον Κύριο βέβαια, επάνω στη γη. Και ότε έλαβε το βιβλίο, και όταν πήρε το βιβλίο αυτό, τα 4 ζώα και 24 πρεσβύτεροι έπεσαν ενώπιον του θρόνου, έχοντας ο καθένας κιθάρα και φιάλες χρυσές γεμούσα στιμιάματα, αησίε προσευχέ των Αγίων. Εδώ θα κόψουμε και θα συνεχίσουμε την φορά, αλλά όμως θα δώσουμε την ερμηνεία που είναι απαραίτητη. Λέει, και την ώρα που πήρε το βιβλίο, τα 4 ζώα που αναφέραμε προηγουμένως, το λιοντάρι, ο άνθρωπος χάρη και ο αετός, που πρόκειται, που είχαν 6 φτερούγες στο καθένα και υμνούσαν ακατάπαυστα το Θεό. Αυτά λοιπόν στάθηκαν, έπεσαν μπροστά, όχι, τα 4 ζώα και 24 πρεσβύτεροι πέσανε μπροστά, λέει, στο θρόνο, μπροστά στο αρνί, το σφαγμένο αρνί. Και τι κάνανε ο καθένας, είχαν κιθάρα, μιλάει εδώ, συμβολίζει την υμνοδία. Την υμνοδία, το Άγιος Άγιος. Αλλά πώς θα το παραστήσει αλλιώς. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Αλλά όργανα τότε δεν υπήρχαν. Κιθάρα ήταν και η άρπα, η λύρα. Το Δαβίδ λύρα είχε. Λοιπόν, και αυτό λέει, γίνεται αυτό είναι την πάνω και χορό. Χορός δεν είναι ο χορός που χορεύουμε. Είναι η ομάδα που ψάλλει τους ύμνους. Λοιπόν και εδώ, είδε να έχουν, λέει, κιθάρα αυτά τα 24 πρεσβύτεροι, ναι, και φιάλες χρυσές και φιάλες, πώς είναι φιάλοι, μπουκάλια δεν έκαμε εμείς, χρυσά όμως που ήταν γεμάτα από θυμιάματα. Αυτά τα θυμιάματα, λέει, είναι οι προσευχές των Αγίων. Προσέξτε το αυτό, προσέξτε το αυτό το πράγμα. Συμβολίζει εδώ, παρομοιάζει εδώ η Αποκάλυψη τις προσευχές των Αγίων με θυμίαμα που μπροστά στο θρόνο του Θεού εκπέμπεται, ναι, προσευχές των Αγίων. Πού είναι οι αιρετικοί που λένε δεν χρειάζονται οι Άγιοι? Πού είναι οι αιρετικοί που δεν χρειάζονται οι Άγιοι? Τι τους θέλετε, μπορούμε λέει κατευθείαν να μιλήσουμε στον Κύριο. Έλα όμως που εδώ μας λέει έχουμε τους Αγίους και μεσητεύουν για μας. Γιατί λέμε Άγιε Γιώργη, Άγιε Βασίλη, βοήθησέ με, Παναγία μου. Ναι, οι προσευχές των Αγίων. Το λέει ξεκάθαρα εδώ πέρα. Δεν είναι κάτι που η Εκκλησία μας το επινόησε μόνη της από τα ανθρώπινα μυαλά, αλλά είναι από την Καινή Διαθήκη. Οι προσευχές των Αγίων εκπέμπονται ψηλά στον ουρανό για μας τους ανθρώπους. Για μας. Είναι μεσητεία. Αυτό λέει. Και, για να τελειώνω, και άδουση και νυν οδύν. Και τραγουδάνε καινούριο τραγούδι. Καινούριο. Όχι τα παλιά που τραγουδάμε εμείς του διαόλου και ειδικά τις ημέρες αυτές που η Εκκλησία μας έχει εξαιρετικά πνευματικές τελών Φαρισαίου, ασώτου, αποκριές. Έχει μεταβάλει ο διάβολος τις ημέρες αυτές σε δικές του, από τους δικούς του ανθρώπους. Και εμείς κοιμόμαστε. Αυτοί λοιπόν τραγουδάνε...
συμπορευόμαστε. Μακάρι να μας συμπορευόμαστε, μήπως θα είμαστε νεκροί και δεν καταλάβουμε τι γίνεται. Συμπορευόμαστε προς τον διάβολο, λέμε. Ναι, συμφωνώ. Διότι η αστεία από προχτές μέχρι το Μεγάλο Σάββατο κρατάει 70 ημέρες. Αφού έχουμε τριώδιο. Ακριβώς. Το τριώδιο δεν είναι για τρεις εβδομάδες. Ναι, αλλά τις τρεις αυτές κάνουν τα έσχη τα μεγάλα. Έσχη τα μεγάλα. Λοιπόν, για να το τελειώνω. Και τι έλεγαν με το κενό εκείνο τραγούδι. Άξιος ή. Λαβήν το βιβλίο είναι άξιος να λάβει το βιβλίο και να ανοίξει τις 7 σφραγίδες του. Ότι εσφάγεις. Γιατί σφάχτηκε, λέει το αρνί αυτό, έτσι, ο Κύριός μας δηλαδή. Και η γόρα σας το Θεό, ημάς εν το αίμα της. Γιατί σφάχτηκε, ημάς εξαγόρασε, ήταν τα λίτρα που έδωσε σε αυτόν που μας είχε μαλωτήσει, ο διάβολος μας είχε μαλώτους, και ήρθε ο Κύριος λοιπόν και με το αίμα του, το έδωσε σαν λίτρο για να μας εξαγοράσει, να μας βάλει πάλι στον παράδεισο. Αυτός λοιπόν, ήταν μοναδικά άξιος για να ανοίξει το βιβλίο αυτό με τις 7 σφραγίδες. Και βέβαια μας αγόρασε, λέει, προσέξτε αυτό, εκ πάσης φυλής και γλώσσης και λαού και, λαού και έθνος. Δηλαδή από όλες τις φυλές της γης ο Κύριος πήρε μέσα στη μάνδρα και την εκκλησία του. Τελειώσαμε και συνοψίζω. Πρόκειται, από ό,τι βλέπετε, για μια καινοτομία που κάνουμε, και τι καινοτομία, δηλαδή χρόνια ολόκληρα ασχολούμεθα με τα άλλα βιβλία της Καινής Διαθήκης. Τώρα κάνουμε ανοίγουμε ένα νέο δρόμο, να δούμε τι γράφει και εκείνο το βιβλίο. Χωρίς να δώσουμε όμως, εμείς, δεν είμαστε άξιοι, αφού λέει εδώ άξιο να το ανοίξει το βιβλίο, είναι μόνο ο Κύριος. Εμείς κάνουμε ανάγνωση και όπου είναι δυνατόν με τη βοήθεια των πατέρων, που έχουν ασχοληθεί, όσο είναι δυνατόν να προσθέσουμε. Να ερμηνεύσουμε. Ναι, να ερμηνεύσουμε. Για ερμηνεία μιλάμε τώρα. Αυτό κάνουμε τίποτα άλλο παραπάνω. Και ελπίζουμε την βοήθεια του Θεού να αξιοδούμε να φτάσουμε σε ένα σημείο να δούμε ορισμένα από τα γεγονότα που καταγράφονται μέσα στην Αποκάλυψη, τα οποία πρόκειται να γίνουν εν τάχει. Πέστε κάτι και σε αν θέλετε. Αν και λέγατε, μπορείτε να πείτε. Έχετε το λόγο. Έχουμε τόσα πολλά να πούμε και τόσα πολλά ωραία μας είπες που βέβαια. Διάσαμε. Αυτά που θα πούμε, μας τα είπα. Αλλά το πρόβλημα όταν με ρώτησαν εμένα είναι, καλά, τι κάνεις που πας κάθετες και λίγο. Λέω, προσπαθώ να πλησιάσω τον Κύριο. Μόνο. Τα ίδια μόνο. Διότι πραγματικά, όταν πας αυτούς τους χώρους, εάν δεν αισθάνεσαι δέος, δεν αισθάνεσαι που βρίσκεσαι, δεν πας καθόλου. Διότι εκεί δεν είναι απλώς ένα μοναστήρι. Όπως είναι εδώ η Βηθλεέμ, το ένα, το άλλο μοναστήρι. Στα Ιεροσόλυμα. Στα Ιεροσόλυμα. Εκεί πέρασε ο Κύριος, έγινε θάνατο. Πας στον Άγιο Γεράσιμο, είναι καλαθοτροφούσα. Λες την Παναγία που παρέμενα μια βραδιά εκεί γιατί κυνηγούσαν. Πας στο Σαραντάρι που ο Χριστός μας νίστευσε 40 ημέρες. Και επηρεάσει από τον διάβολο. Πάλι για ληστεία μας μιλάς τώρα κι εσύ. Ναι. Έτσι. Βέβαια. Ενώ εμείς. Πας στο Χωσεβά, τον Ιωάννη και τον Ιωάννη. Πας εκεί, βλέπεις τη σπηλιά που πίνει διακορά, κουτάζει τον προφήτη. 3,5 χρόνια. Πρωί ψωμί, το βράδυ κρέα. Η σπηλιά του προφήτη Ηλία υπάρχει. Πώς δεν υπάρχει. Αμέ. Υπάρχει. Εκεί μάλιστα. Είναι. Μάλιστα. Είναι και τόσα άλλα. Δεν πας ένα προσκύνημα και τελειώσανε. Και αυτές οι μέρες, πραγματικά, δηλαδή τώρα προχθές που είχα πάει, ήταν κάτι πολύ διαφορετικό από τις άλλες φορές. Τις άλλες φορές πιεζόμεθα. Γιατί είμαστε 50-60 μες στο πούλμαν. Και καθένας βιαζόταν ή κουραζόταν ή φώναζε. Ενώ τώρα είμαστε εμείς οι 7, πραγματικά μεγάλο το όνομά του. Με αξίωσε και παραδέθηκα αυτές τις μέρες. Δεν μπορείτε να φανταστείτε, δηλαδή. Δεν μπορώ να προφέρω, δεν είμαι άξιος. Θα έρθει η ώρα και σε εμάς. Θα έρθει η ώρα και σε εμάς. Αλλά θα πρέπει όμως όλοι να λέμε αξίως ένα Θεέ μου. Το λέμε. Μα δεν λέω ότι δεν το λέτε προς Θεού. Το λέμε και κατά την προσευχή μας και κατά όλη την ημέρα όπου βρισκόμαστε. Για να μπορέσουμε να μας αξιώσουν. Και άλλοι αξιώθηκαν με την ίδια επιθυμία και πήγανε στα Ιεροσόλυμα. Δεν υπάρχει φόβος. Άγιος ο Θεός. Άγιος ισχυρός. Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός.
Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. Πάτερ ημών, ο ετής ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, εφέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγγιση ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Πάγωσες, Κύριε Τάσο. Πάγωσες. Όχι. Ναι.